Μπαίνουμε λίγο απότομα γιατί έχουμε μια είδηση τελευταία στιγμή και θα μας τη μεταφέρει ο Νίκος ο Μοσχοβίτς επί του πιστηρίου είναι και αφορά τον ΠΑΟΚ. Για πες. Λοιπόν, μεταφέρω με επιφύλαξη και εντάξει, τώρα λίγο ο κόσμος καταλαβαίνει ότι μπήκαμε λίγο άμεσα. Ότι η αποστολή του ΠΑΟΚ έφτασε στο γήπεδο. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ναι. Η αποστολή ξεκίνησε από το ξενοδοχείο, ναι. Με το πούλμαν, ναι, ναι. Και πριν από λίγα δευτερόλεπτα έφτασε στο ΑΚΑ. Σε λίγο θα έχουμε τώρα απεσταλμένο μας για να μας επιβεβαιώσει την πληροφορία ότι η αποστολή έφτασε στο ΑΚΑ. Απλά και εμείς, όπως είπε και ο Νίκος, με επιφύλαξη το μεταφέρουμε ότι η αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκεται στο ΑΚΑ αυτή τη στιγμή. Τι αηδία αυτό το πράγμα, δηλαδή κάθε φορά, ρε φίλε. Έφτασαν οι αποστολές. Ναι, και δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Είναι και για τον Άρη, αλλά έφτασε η αποστολή. Δεν θα φτάνει. Σε κάτι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, γιατί πάντα έχει ενδιαφέρον, γιατί συνήθως έχει και μελέ. Να τη Λαμία! Όχι. Είχε και πριν μια καλή ευκαιρία. Κοίτα. Είχε. Στα Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ναι, έχει, οκ. Έχει πολλές φορές ψωμάκι. Εκεί έχει ψωμί, αλλά τώρα. Δηλαδή πάει στα κατέξι. Έφτασε η αποστολή. Δεν θα φτάνει. Ο Ολυμπιακός κάνει τίποτα, θέλει. Λίγα πράγματα. Η Λαμία είναι φωνά στο γιγάντο στο κύπελο. Πολλές απουσίες βέβαια σε αυτό το παιχνίδι. Πέρσι δεν ήταν τσικνοπέμπτη κιόλας που του έκανε κηδεία. Τότε ήταν κοντά τσικνοπέμπτη. Πέρσι ή πρόπερσι. Πέρσι είχε αποκλείσει Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Πέρσι ήταν. Και Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό τον έχει πελάτη. Το Παναθηναϊκό είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι το Παναθηναϊκό τον απέκλεισε δύο φορές. Ναι. Πελατάκος. Ναι, ρε φίλε. Αλλά όλοι ασχολούνται σήμερα με το κύπελο μπάσκετ. Γιατί αυτή τη στιγμή παίζει Νομιθέας Περιστέρη. Στο βάλα και στην τηλεόραση. Και πολύ καλά έκανες. Έτσι, για να πολύ το βλέπεις στο κατάμεστο. Δημήτρης Τόφαλος. Δημήτρης Τόφαλος. Να σε λένε Τόφαλος. Η έδρα της εθνικής ομάδος. Στα επόμενα παιχνίδια, στα παράθυρα. Όντως. Βέβαια, δεν θα παίξει Κρήτη. Γιατί αφού έκανε Κρήτη. Εντυπωσιακό. Ξεδίψασε μάλλον και θα πάει στην Πάτρα τώρα. Γιατί διψάνει και εκεί. Στη Θεσσαλονίκη δεν έρχεται εθνική. Καλή ερώτηση. Ρωτάω εγώ έτσι. Καλή ερώτηση. Και πιστεύω ότι αν έπαιζε στο Παλαιό, για παράδειγμα, νομίζω θα είχε μια χαρά κόσμο. Λαό θα είχε ρεφλή. Γιατί και στο γιο δεν θα μπορούσε να πέσει και να έχει χαρά. Έτρεπε να σου λέει, θα υπομιζόμασταν και αυτό το πράγμα στο κεφάλι μας για μια-δυο μέρες, τρεις, πέντε, δέκα. Έλα, ρε. Ναι, ρε, Νίκο, εντάξει, ρε φίλε. Και εμείς ανθρώποι είμαστε όμως, ρε φίλε. Ένα-δυο παιχνίδια. Δεν μπορεί να χειστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να χειστεί. Στο έχω ξαναπεί. Εσύ νομίζετε που ασχολείστε με το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Έχετε τρεις εβδομάδες μέσα στο χρόνο, τέσσερις που έχετε παιχνίδια για δύο-τρεις μέρες και μπερδεύεστε ολόκληροι. Ο άλλος έχει φύγει, δεν ξέρουμε πού είναι, δεν σηκώνει τηλέφωνα. Χρήσαμε το. Αμένος. Εντάξει. Εμείς έχουμε αυτή την καθημερινότητα από Οκτώβριο. Εγώ δεν ήρθα εδώ. Έτσι. Από Οκτώβριο που ξεκινάνε μέχρι να τελειώσει τον Απρίλιο-Μάιο, μας πάει τάπα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε αυτό το πράγμα. Και έρχεσαι μετά και μου λες τελειώνει νωρίς σεζόν. Τελειώνει νωρίς, αλλά μέχρι να τελειώσεις εκείνο το 7μηνο που έχει βγει η ψυχή εμένα από το να μην πω πού. Όταν όμως κάθονται ταξιδάκια στα δυο ωράκια για το νοσταλγία, είναι καλά. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Δηλαδή. Τι να κάνουμε τότε. Τι να κάνουμε, γιορτή του μπάσκετ είναι. Α, εκείνη η γιορτή του μπάσκετ. Γιορτή του μπάσκετ είναι, ρε φίλε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Η έλευση τη εθνική ομάδα δηλαδή στη Θεσσαλονίκη δεν είναι γιορτή για μας εδώ πέρα, Νίκο. Είναι, αλλά δεν τη φέρνει. Για την μπασκετομάνα δεν τη φέρνει. Άμα αλλάξει ο πρόεδρο και γίνει ο Λιόλιο ή ο Φασούλα θα τη φέρνει. Ο απερχόμενο. Θα τη φέρνει, δεδομένα δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ αγαπητό Θεσσαλονίκη. Ποιο Παναγιώτη Φασούλα. Έτσι. Η αράχνη. Πάρα πολύ αγαπητός. Κάνει και πουρο. Του αρέσει. Νίκο. Πρέπει ποιον θα έχουμε, τον καλό φίλο θα έχουμε στην. Τον καλό φίλο, αλλά τι να μας πει τώρα. Δεν είναι 7 παρά 20, δηλαδή το παιχνίδι στις 8. Ότι έφτασε η επιστολή. Ναι. Οκ, έφτασε, το μεταφέραμε. Τι να τον πάρουμε να μας πει τον άνθρωπο. Θες δηλαδή να πει ότι. Σήμερα. Αν και νομίζω ότι στην Αθήνα έχει καλό καιρό σήμερα. Δεν πρέπει να είναι όπως εδώ. Ήλιο είχε το μεσημέρι, ενημερώθηκα. Όχι από τον άμεσο συνεργάτη μου. Από άλλον άνθρωπο που με ενημέρωσε, είναι η αλήθεια. Δεν νομίζω να πω εδώ σήμερα που είναι. Για τον άλλο τον ψάχνουμε έτσι κι αλλιώ, δεν ξέρουμε πού είναι. Αυτό σου λέω, να, αυτό που σου είπα πριν. Έχει ραντεβού, τον δικαιολογό, πήγε για επαγγελματικού λόγου. Εντάξει, οκ. Αλλά αφού έφτασε. Ολυμπιακό Λαμία 0-0. Αυτό είναι το σημαντικό. 0-0, κάνει τη Λαμία καμιά κοινότητα. Στου 41. Για τη Λαμία. Λε. Κοίτα, άμα χρειαστεί, μπορεί να βγει ο Ιωδίδη Τσέμπορ. Ποιο φερίζει κιόλα εκεί. Καλή ερώτηση. Ο Τσαγκαράκη. Ο Τζοβάρα. Καλό Τζοβάρα. Τζοβάρα, είχαμε και ορισμού για το Σαββατοκύριακο. Ναι. Ποιο είναι. Ένα Σέρβο κάπου πήρε το μάτι μου. Πρωτοφολάδε. Κάτι τέτοιο πήρε το μάτι μου. Αλλά πολύ φευγαλέα, δεν το έχω ακριβώ. 30 ευρώ έβαλα άλλο εισιτήριο.
Κούγιασες ρε φίλε, εντάξει, δεν καταλάβεις. Και το εξήγησε κιόλας, έβγαλε και ανακοίνωση γιατί τα γνωστά τα αλβανάκια οι κακοποιοί και δεν συμμαζεύεται. Γιατί αυτοί δεν έχουν 30 ευρώ. Ναι, που πάνε στο πέταλο τέλος πάντων, στο δυτικό και το ανατολικό, όπως τα έλεγε, τους έβαζα 10 ευρώ εισιτήριο, αλλά τα κάνανε άνω κάτω και γι' αυτό σε αυτό το μάτσα έβαλα 30. Όταν είχαμε πάει εμείς, όταν έπαιζε Έλαξ, είχαν γίνει κάτι ψιλομανούρες με 15-20 άτομα έξω από το γήπεδο. Εκεί πέρα, που ήσουν και εσύ εκείνη τη μέρα κιόλας. Δεν πήρα χαμπάρι τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Το μεσογειακό μου ρολόι χτυπούσε μεσάνυχτα. Ναι, για πες. Και έλεγε πάλι για τα τέτοια, ότι ήταν τα αλβανά. Ξανά βανά. Πρέπει να είναι το η έδρα με τη μεγαλύτερη αποχή οπαδών ever. Δηλαδή, δεν έχει κανένα δύο χρόνια. Πάντως, που οι μάστερ δεν πάνε στο γήπεδο και δεν μαζεύεται. Σίγουρα τόσο έχει. Τώρα υπάρχει και αυτή η κόντρα φέτος των οργανωμένων του Παντολικού με τον Κουστούλα. Και αυτοί έχουν από παλιά. Αυτοί είχαν θέμα από παλιά. Από Β' εθνικές είχαν θέμα. Ναι. Αλλά. Ρε παιδί μου, στο Πανατολικό φέτος είναι που δεν πηγαίνουν στο γήπεδο. Στη Λάρισα. Στο Πανατολικό. Στο Πανατολικό ναι, φέτος είναι πολύ δυνατό. Στη Λάρισα έχει κατά δύο χρόνια σίγουρα. Ήταν σίγουρα και πέρυσι αυτό το σκηνικό. Και πέρυσι που είχαν πάει τα πέταλα ήταν άδεια, θυμάμαι. Ναι. Δεν είχε κόσμο. Παρ' όλα αυτά δεν καταλαβαίνει τίποτα ο πρόεδρος. Μια χαρά. Είπε ένα ωραίο ο Κούση σήμερα το πρωί στην εκπομπή που συζητούσαν για αυτό το θέμα με τα 30 ευρώ. Λέει ο Στέλιος ή ο Πάρος Τσελεπίδης πρέπει να πετώσει στον αέρα. Λέει 30 ευρώ και λέει ο Κούσης χωρίς ποτό. 30 ευρώ χωρίς ποτό, πραγματικά. Τι 30 ευρώ, παιδιά, εντάξει, είπαμε. Βγάλει και κάτι από δίπλα τουλάχιστον. Πες δηλαδή ότι δωρεάν ένα ποτό στο Κυλικείο. Και έχει ωραίο εκεί πέρα, δεν είναι απλά Κυλικείο, είναι καφέ με καναπέδες και το γήπεδο είναι ωραίο, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω πάει ποτέ μέσα. Αλλά όσε φορέ έχω περάσει απ' έξω και τώρα πρόσφατα που ήμουν και δίπλα, δηλαδή φαινόταν πολύ ωραίο. Φέτος είχα την τύχη να βρεθώ και κάτω στο χώρο. Θα πάρει και 350 χιλιάρια, φίλε. Ο Αλέξη για να το ανακαινήσει το γήπεδο από τον Υφυπουργό. Το Αλκαζάρ. Ναι, το Αλκαζάρ, συγγνώμη, έχει δίκιο. Ναι. Όχι αυτό. Κάτω που βρέθηκα φέτος στο χώρο των αποδυτηρίων είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι σε πρότυπα ξένων γηπέδων που κατεβαίνουν κάτω τα πούλμα, ένα μεγάλο χώρο παρκαρίσματο κλειστό με την είσοδο των αποδυτηρίων, είσοδο για το γήπεδο. Πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Αν το καλοσχεθεί, πόσο έχει 10 χρόνια αυτό το γήπεδο. Ούτε 10 πρέπει να έχει. Λιγότερο μπορεί να έχει. Ναι. Ναι. Καινούριο γήπεδο είναι. Τα καινούργια γήπεδα έχουν πολλές έτσι. Έκανε ωραία δουλειά. Είναι πολύ διαφορετικά τα παλιά σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, ειδικά στην επαρχία, όπου έχει καινούριο γήπεδο, το καταλαβαίνεις κατευθείαν τις διαφορές που έχει. Τέλος πάντων. Τα παλιά γήπεδα πρώτα απ' όλα τα ξεχωρίζει από ένα πράγμα. Δεν έχουν πάρκινγκ σίγουρα. Καλά, ένα αυτό είναι το σίγουρο. Ναι. Ναι, ενώ τα δικά μας εδώ πέρα. Έχουν λίγες πόρτες. Ναι, και έχουν booth ακόμα. Ναι, όντως έχεις δίκιο. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε και του Αγρινίου που πήγαμε πρόσφατα, έχει booth. Τη Ξάνθη, τα πηγάδια, που δεν το λες τόσο παλιό βέβαια τα πηγάδια, οκ. Okay, αλλά και εκεί έχει booth. Δεν είναι ανοιχτά τα δημοσιογραφικά. Στη Λάρισα. Στη Ξάνθη, εκεί που είναι το γήπεδο, ρε φίλε, καλά κάνει και έχει booth, γιατί αν δεν έχει booth δεν είναι για να κάθεσαι και έξω. Αλλά όντως, ναι, εκεί είναι χοντρό πρόβλημα. Και δεν το λυπάτε. Ξυρίζει. Ξυρίζει. Δηλαδή, αν παίξει 15 μέρε. Όχι, δεν είναι η Λαμία. Θα σηκώσει ένα σημαίο ο Αλίτη τώρα, θα σηκώσει. Μα έφυγε! Φεύγει στη σέντρα από εδώ. Σοκ τώρα, γιατί τι να κάνουμε, μιλάει με τον Βάρο. Ναι, ναι, Λαμία, και ρωτήσω ο Ακή Μάτιο. Εσεί που γράφατε και λέγατε ότι πάμε απουσία η Λαμία στο Καρεσκάκη. Πάμε, ρε Λαμία, μεγάλη. Πάμε. Και όφη ήρθε χωρί 9 από το σφαίρι. Άνταμ Τζανετόπουλο, πάμε. Πάμε, Άνταμ Τζανετόπουλο. Αυτό γκολ. Τι Λαμία. Λοβέρα. Λοβέρα. Τι κάνει ο διαιτή. Κανένα δεν έχει πάει πάνω του, φίλε, τίποτα. Κηδεία. Ο κύριο Κηδεία. Ωχ. Βάρ. Μισό. Τελειώσαμε. Τι του είπε, σκάσε. Σκάσε, μπρο. Σκάσε, ρε, μπρο. Το τζιμίκα. Βούλωνε, ρε. Για να δούμε, λοιπόν. Εξηγιαντικό φάουλ. Offside. Τι offside, ρε, φίλε. Offside. Ποιο offside, δεν υπάρχει κανένα. Δεν επηρεάζει. Κοίτα, δεν ξέρω τον κασμό. Δεν επηρεάζει καθαρό τον γκολ. Δεν πρέπει να επηρεάζει τη φάση. Τον γκολ πρέπει να είναι καθαρό όμω. Κάτσε το ξαναδούμε. Πεντακάθαρο τον γκολ. Όχι, με το καλάμι και όλο το βαλοπαλίκαρο. Αυτό φεύγει από πίσω από κανονική θέση. Ο άλλος είναι ο. Με το καλάμι. Ο άλλος είναι ο offside. Αλητήριε, μη το ακυρώσει τον γκολ. Μη το ακυρώσει, ρε. Να βάλω να κόσμο σε δραματικό. Για δώσε λίγο, ναι, ναι. Δώσε λίγο. Τώρα όλοι ξύνονται τώρα. Λέει, τι να πούμε τώρα. Κορυφώνει τη αγωνία. Περίμενα να δω πού είναι. Ταρανταρανταρα. Με έκοψε. Ένα ελικόπτερο. Κι εγώ. Περίμενα. Όχι, τίποτα, το μέτρησε κανονικά. Άστο, τελείωσε. Εντάξει, ναι, γκολ κανονικό. Τέλεια. Γκολ. Τέλεια. Εξαιρετικά. Κάτσε λίγο. Οικονομία των δυναμεών τους. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν έχετε τηλεόραση σε τέτοιο κανάλι. Αυτό, η οικονομία των δυναμεών, αυτό μήπως ήταν, ρε. Αυτό τώρα θα ήταν. Πριν δεν ξέρω τι τέτοιο. Με το ελικόπτερο δεν ξέρω τι γίνεται. Είχε ελικόπτερο πάνω του Καρεσκάκης. Ελικόπτερο. Ολυμπιακός Λαμία 0-1. 0-1 με τον γκολ λοιπόν του τεράστιου Αντέτζο, αν πρόλαβα να το καλά. Αυτό ήταν, ρε. Αντέτζο ή Ασίγμπα, ποιο είναι ο καραφλός. Νομίζω ο Αντέτζο δεν έχει μαλλιά. Δεν ξέρω. Ο στόπερ. Και παίζουμε καθυστερήσει και με το καλάμι ο Παλίκαρος. Θέλει 2 γκολ πλέον ο Ολυμπιακός για να περάσει στην επόμενη φάση.
Καλά, όχι, δεν μπορεί να τα βάλει. Καλά. Okay. Ναι. Μπορεί να βάλει και αλλά και με 1-1 περνάει η Λαμία τώρα που μιλάμε. Ναι. Με 0-2, α πούμε, με τη μεγάλη Λαμία που προσπαθεί να βγει στην κόντρα εδώ. Δεν τα καταφέρνει όμω. Ρε τη Λαμία. Και πάει τώρα. Τώρα, φίλε, αυτό ο οποίο περνάει πιο δύσκολα από όλου είναι διαιτητή. Έχει χωθεί περισσότερο παίκτη του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Το πιο extreme σενάριο αυτή τη στιγμή ποιο είναι για το κύπελο. Λαμία, Παναθηναϊκός, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης. Ε? Πανετολικός. Όχι Αστέρας, Πανετολικός. Πανετολικός, σωστά, ναι, έχεις δίκιο. Φαντάζει να κάνει τέτοια κέντα. Στην Κοσμοτέ θα χαίρονται πολύ μετά. Ναι, ναι, ναι. Σαμπάνια θα ρίξουν. Τσελεπίδης εκεί σίγουρα. Θα χαρούνε φούρνο. Φιλάρα. Ό,τι καλύτερο. Το ποδόσφαιρο, η διαθεσμός των εκπλήξεων. Έτσι. Γύρα Μαγγλία και τα λοιπά. Ναι, ναι, βέβαια. Τα γνωστά. 2, 3, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια ανοιχτέ οι γραμμέ. Να μιλήσουμε εδώ για τη Λαμία. Που εδώ, κάποιοι την γνώρισαν. Πε τα Νίκο, πε τα φιλαράκι μου, καλά τα είπε. Λέγανε ρε παιδί. Και όφη κατεβαίνει εδώ πέρα η Λαμία. Έτσι η Λαμία. Ο Βόλο, Νίκο. Ο Βόλο, έτσι. Α, μπράβο, να τα η Λάρισα τώρα που είναι και αυτή η παλάρισα. Είναι οχτώ πέτρε και αυτή όφη να πούμε. Έτσι. Και λέγατε για τη Λαμία του Ακιμάτζιου. Έτσι, μπράβο. Μηδέν είναι Λαμία με ο Καραϊσκάκη, Νίκο. Που δεν παίζει για τίποτα στην Ελλάδα γιατί ούτε πέφτει ούτε πάει για εξάδα, αλλά δεν τα δίνει όλα στο κύπελο. Έτσι, με τον Ασίκ Μπαντέτζο, όπω λέγεται αυτό τώρα. Έτσι λοιπόν. Μηδέν είναι τα παλικάρια εδώ. Περιμένουμε του φίλου Λαμία. Ωραία, τώρα στο αποδητήριο έχει να γίνει. Γραμμή. Ποια γραμμή, ρε φίλε. Ο τύπο που είναι μπροστά από τη γραμμή είναι 8 χιλιόμετρα μακριά. Σου λέω άλλο φεύγει από κανονική θέση. Ποιο το βάλει τελικά, όμως δεν είδαμε. Ο 4, ποιο είναι, ρε. Ο Αντέτσο νομίζω είναι. Λοιπόν, άσε όλα τα άλλα. Ενώ περιμένουμε του φίλου Λαμία στο τηλεφωνικό μα κέντρο και έχουμε ημίχρονο, μπαίνω στο 10.gr. Πάμε, ρε Πανούρια. Δεν προλαβαίνει. Δεν έχει τόσα άτομα πια το 10, φίλε. Ποιο μετά, αν θα βάλει κάτι. Το 10.gr. Ο Αντέτσο το με ενημερώνει, συνάδελφο. Αντέτσο, λοιπόν, ωραία. Το 10.gr. Λοιπόν, ναι, αποδέχομαι με αυτά τα cookies, ρε φίλε. Λοιπόν, Ολυμπιακό Λαμία 0-1. Για να δούμε τι θα γίνει. Κορυφώνεται η αγωνία. Θέλω να δω σχόλιο στο live. Στο live. Ναι, Αντέτζο το έβαλε. Σούτα το Μασούρο, Καχαριμάν. Φιλοξενούν εκτέλεση στο φάλο. Αντέτζο σούτα. Τίποτα, φίλε. Περιμένουν εξέταση φάση του VAR 0-1 κτλ. Τίποτα. Καθαρό. Ο τύπος ο οποίος ήταν μπροστά από την άμυνα. Δεν τραβήχτηκε πίσω. Ήταν καμιά 8 χιλιόμετρα από την μπάλα. Την ψηλιάστηκε. Παλεύει και ο Κοσμοτέ δείχνει ριπλή, ξαναδείχνει. Τίποτα. Βρέ από τη μια κάμερα, βρέ από την άλλη, βρέ με γραμμή, βρέ χωρίς γραμμή. Μάλιστα. Μπράβο τη Λαμία. Μπράβο. Λυπάμαι αυτούς που είναι στα αποβιτήρια αυτή τη στιγμή, πραγματικά. Τους αντίπαλους διαιτητές. Αλλά 8-3 τελικές, 2-2 στην εστία. 70-30 η κατοχή. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο, Νίκο Παπαδόπουλε. Άλλο γράφει που ανήκουν οι μετοχές Λαμίας. Καλά, λίμωνο. Τι γίνεται, ρε. 2-3, 10, 27 και 3 οκτάρια περιμένουν τους φίλους της Λαμίας για να μας πούνε το δικό τους σχόλιο για το πρώτο. Πανουργιά από Ιωάννου και τέτοια. Βεβαίως. Το Open τι δείχνανε φίλοι, Λάσκαρη. Λάσκαρη και Φέρτη. Φέρτη ζει, ναι, ζει. Ναι, ρε. Τι ωραία γίνεται ναι. Με Λάσκαρη σαν μια δάτσα, φίλε. Κάτσε με πολύ τέτοια, το είπα εγώ. Όχι, ζει. Λοιπόν. Τι, έχουμε κάτι. Πάρε το συνάλφα, μας δώσει δεκάδα. Οπα. Δεν μου έστειλε κάτι, απλά βγήκε δεκάδα, μην το πω εγώ. Να πει ο πασταμένος. Σωστό. Ναι. Και να μας πει αν έφτασε. Για κάτσε λίγο να δω και από τα μόνο που θα καταλάβεις να μ' αρέσει η δεκάδα. Εντάξει. Καλή. Εντάξει. Δεν έχει εσύ τι. Σημαντικό αυτό. Το καράβι. Δεν έχει. Αν και μπορείς να το πας τα χρήσει μέσα, αλλά. Οκ. Okay. Γιατί ρε. Τι γιατί. Σήμερα. Ναι. Γιατί μπορεί να φας πίεση, να περιμένεις πίσω. Ποιος εσύ τι. Τέτοια πράγματα. Καλό, όχι, δεν μπορείς να βρεθείς αυτό. Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, 61-51 είναι το Προμηθέας Γου Σούπερ Ιστερίου, 1-56 πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου. Η Λαμία προηγείται 0-1 με τον γκολ του Αντέτζο στο 44. Εκτέλεση φάουλ και ο Αντέτζο με το καλάμι, χωρίς να το σκεφτεί πολύ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Τι έγινε, παιδιά, να μου, τι λέει ο Ιχολήπτης. Έλα, Ιχολήπτα, τι γίνεται, σε λίγο θα πάμε τον συνάδελφο. Φίλε, δεν είναι στο γήπεδο ακόμα. Μην το δίνεις στον αέρα, ρε φίλε. Πες υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Είναι στο γήπεδο ακόμα. Πες υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα. Σε 4-5 λεπτά λέει θα είναι εκεί, θα τον πάρουμε τηλέφωνο, τον έχουμε. Α, οκ. Okay. Ναι, μια χαρά, δεν υπάρχει ζήτημα. Ναι. Δεν είναι στη θέση του αυτή τη στιγμή προκειμένου να σε θέσει να μας μιλήσει. Κάνω προτιμό και εγώ δεν είναι κάτω, αλλά δεν πειράζει. Okay. Πες τη, Νίκο. Για να κάνουμε και λίγο τέτοιο χουλιάμα με εδώ το διάλειμμα, ξέρεις. Μάλιστα. Ναι, τι εκείνο θα κάνει, που θα κινηθεί ο Μίσιτς, ο Σίσιτς και δεν συμμαζεύεται. Ο Παναθηναϊκού βγήκε. Δεν έχω δει ακόμα. Δεν έχω δει κάτι για τον Παναθηναϊκού. Πανάθηνα ή και. Δημοσιογράφοι είμαστε. Φίλε, μπορούμε να ανοίξουμε ένα site. Είμαστε. Έτσι. Όχι, εγώ θα μπω στο Instagram του Παναθηναϊκού. Με αρχηγό αποστολή στο Γιανακόπουλο ο Παναθηναϊκός στο Ρέντι. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Όχι, θα άφηνε.
Νέα αγκάφα από την ΕΑ στο πόρισμα. Δείγμα προχειρότητα. Χαριστήκα σαν να δείτε Thrakia Sports. Όχι, δεν λέω Παναθηναϊκό ακόμα, ρε φίλε. Νωρίς είναι. Ο Πόκτς βέζε και τα νωρίς είναι κάποια στην αλήθεια. Στα social media του. Μάλιστα. Εκτός ομάδος σήμερα, έτσι. Δεν λέμε και. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Χωρίς εσύ. Δεν λέμε άλλο για την 11, να περιμένετε, δεν θα αλλάξετε. Ένα καλό έχει γίνει. Εντάξει. Ένα καλό έγινε σύμφωνα με το Μοσχοβίτη. Και εγώ συμφωνώ για αλήθεια σε αυτό το κομμάτι, γιατί το εσύ τι είναι. Φύρα. Καράβι. Το φεγγάρι στο σώμα κύλησε. Λοιπόν, φυσικά 8 η ώρα θα ακούσει ζωντανά από το Λίμπερ 104,4. 100%. 100%. Πώς το κάνουμε σήμερα? Τι εννοείς? 7,5 με 8 τι θα γίνει? Μπορείς να αποχωρήσει 7,5, φίλε, στην ώρα σου. Α, λες. Κάνουμε εμείς ένα pregame εδώ πέρα τάχα. Μάλιστα. Τύπου pregame εδώ πέρα, ναι, πώς θα παίξει, τι θα κάνει, τι θα ράνει. Ξέρεις να πουλάς το προϊόν σου. Τάχα pregame, έτσι. Μπράβο. Ναι, τώρα εντάξει, ρε φίλε. Εδώ είμαστε ρεαλιστέ. Δεν βάζουμε σάλτσα και πασπαλίζουμε χρυσόσκονη από πάνω. Εντάξει. Όλο το ρεπορτάζ και τα παραλοιπόμενα που έχει γίνει. Αυτά τώρα τα κλεισέ, δεν μπορώ δηλαδή τώρα. Εντάξει, με συνεχή συνδέσει με την Αθήνα και τέτοια. Σταμάτητα. Non-stop. Παράστα πρεμιέρα, Κοσμοτέ TV, άντε ρε! On demand, ρε φίλε. Δεν το θυμάμαι, το συζητούσαμε με τον Κιούση πριν. Με τον Κιούση. Το χρήσα τον Κιώση έξω. Το έχω δω και καιρό να το δω και δεν έχω καταφέρει ακόμα, δεν έχω βρει το χρόνο να το δω. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ταινία που ή θα τη δει και θα γανακτήσει και θα πει πω, Χριστέ μου, τι τράβηξα δύο ώρε, ή θα τη δει και θα πει πω, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μέση λύση δεν βλέπω να υπάρχει. Γι' αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Το Σαββατοκύριακο βασικά πρέπει να ήταν. Είχα βάλει να δω το Irishman. Ναι, ακόμα δεν έχω δει μέχρι ένα βαθμό. Ακόμα εγώ δεν το έχω δει. Μέχρι ένα σημείο το έχω αφήσει. Μετά κοιμήθηκα κιόλας. Ρε φίλε, κυλάει με καλή ήταν όμως ταινία, ρε γάμο το. Κυλάει αργά. Μια ώρα που είχα δει ήταν καλή. Ναι, μια μισή ώρα ήταν περίπου. Δύο παρά. Αλλά είναι 3 ώρες και 17. Δηλαδή, κυλάει αργά κιόλας. Έχει ενδιαφέρον. Ξέρεις τι γίνεται, φίλε, τι έχω πάρει. Είναι αληθινά γεγονότα. Όπως και να το κάνουμε. Αν δεν δεις την ταινία στο σινεμά, ταινία δεν βλέπεις πλέον. Δηλαδή, άμα τη βάλεις στη τηλεόραση, όχι πιάσε λίγο να δεις το Instagram, όχι κάποιος κάτι θα σου στείλει. Όχι. Θα σε πάρει ο ύπνος. Κάτι θα γίνει και δεν τη βλέπεις την ταινία. Δεν τη βλέπεις. Το θέμα είναι, ενώ στο σινεμά είσαι αφοσιωμένος εκεί. Είσαι αφοσιωμένος αυτό που έχεις να κάνεις. Και σε popcorn. Ναι, ρε παιδί, αλλά βλέπεις ταινία, δεν ασχολείσαι με το κινητό, καταλαβες. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Τι απόρρεφε, δηλαδή. Είναι, θα κάτσω να το δω γιατί μου έχουν πει, έχουν υμνήσει βασικά πολύ το τέλος της ταινίας. Είναι η αλήθεια και δεν έχω την περιέργεια να δω πώς τελειώνει. Ναι. Και σου ξαναλέω πραγματικά γεγονότα. Τα συγκεκριμένα και βέβαια βλέποντας δηλώσεις κάποιου πρώην μέλους μιας εκ των μεγάλων οικογενειών μαφιόζων της Νέας Υόρκης, λέει ότι επειδή ήταν μπροστά λέει, σε αυτά τα γεγονότα, λέει, δεν έγινε ακριβώς έτσι. Ειδικά η τελευταία σκηνή λέει. Αλλά εντάξει. Καλά, δεν είναι ακριβώς αληθινή ιστορία. Είναι τα πρόσωπα πραγματικά. Οκ, okay, αλλά το story δεν όλα είναι. Όλα τα πρόσωπα. Από όσο ξέρω δεν είναι τέτοιο όμως. Και ο χαρακτήρας του Ντενίρο. Καλά, εντάξει, Τζίμι Χόφα, οκ, που τον παίζει ο Πατσίνο. Υπήρχε, εντάξει. Και τον ψάχνω. Όλο παίζει γίνοντα ο Πέσιο, πολύ ωραίος άνθρωπος. Και εκείνος υπήρχε ο χαρακτήρας του. Ναι. Κορυφαία. Ναι, αλλά το story δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αληθινό ή είναι και μυθοπλασία. Είναι αληθινό και μυθοπλασία. Έχει και μυθοπλασία μέσα, αλλά έχει πραγματικά γεγονότα. Okay. Τέτοιες ταινίες πουλάνε, αλλά ρε Σκορτσέζε 3 και 17, δηλαδή μάζεψε το λίγο. Μπορεί να είναι τελευταίο ταινία, ρε φίλε, γι' αυτό. Δεν νομίζω, εντάξει, έχει να δώσει αυτό ακόμα. Δεν πήρε και όσοι, δεν πήρε και κανένα. Έκραξε τη Marvel. Και το όλο σκηνικό με τις ταινίες με τους super heroes. Γιατί? Δεν διαφωνώ και πολύ. Γιατί? Λέει ότι αυτό δεν είναι σινεμά, ρε παιδί μου. Πουλάει. Δεν είναι τώρα. Πουλάει. Πουλάει, καλά, ναι, σωστά. Αυτό είναι. Το σινεμά, ρε Νίκο, είναι σινεμά. Είναι διαφορετικό. Ο Σκορτσέζε, νομίζω, έλεγε παλιότερα ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι βλέπουν ταινίες μου στο κινητό μου, στο κινητό του, αλλά. Η ταινία αυτή ήταν στο Netflix. Θα μου πει αυτή η πύρωση. Τι να κάνουμε. Κατάλαβες. Ναι. 3 ώρες και 17. Χριστός και Παναγία δηλαδή. Παναγία μας σκοτωθούμε. Όχι, δεν ήταν κακή η ταινία. Απλά εγώ ήμουν κουρασμένος και με πυρήνους. Δεν ήταν δηλαδή ότι. Και μου άρεσε. Δηλαδή καμιά ώρα που είχα δει ήταν καλή. Μέχρι το σημείο, ναι, που είδες. Ναι. Γενικά εμένα οι ιστορίες αυτές μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν με το. Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Μαφίες, μαφιόζοι και δεν συμμαζεύεται. Έχει πραγματάκι. Καλό. Εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων. Δεν πήρε κάτι όμως, οπότε εκεί. Δεν πειράζει. Πήρε, αλλά δεν μπορώ να το πούμε στον αέρα. Ναι, πήρε πέσει το Ρώμα, ρε φίλε, από Netflix, οπότε δεν μπορούσε και φέτος το Netflix να. Δεν το γουστάρουν και πολύ. Ή της Ακαδημίας. Ναι. Ναι, ναι. Δεν το γουστάρουν. Γιατί θεωρούν ότι το κάνει πολύ εμπορευματοποιήσιμο και δεν συμμαζεύεται. Μάλιστα. Δεν το γουστάρουν. Δεν γουστάρουν τη τηλεόραση, ας πούμε. Στον μπάσκετ τι γίνεται. Το φωτοσκηνικό. Νομίζω πια ότι ο Προμηθέας στο τελικό έχει 45,5 δευτερόλεπτα και έχει δύο βολές και είναι 8. Α, όχι, δεν έχει δύο βολές. Εδώ ο Χάζαρ άμα το έβαζε κάτι γινόταν. Αλλά δεν έφαγε από το φίλερ.
Α, επιθετικό έδωσε ο Αλίτης. Τι επιθετικό βρε Αλίταρα Καρακατσούνη. Δεν υιοθετώ. Τι επιθετικό. Δεν υιοθετώ. Να το βάλει εδώ ο Γκρέι. Μπα, δεν το βάλε. Πήρε το rebound ο Αγραβάνης. Υψηλό σκορ θα λέει. Έχει πολύ ξύλο το μάτς γενικά. Σε παρακολουθώ από τα μέσα δεύτερη περίοδο και μετά έχει πολύ, πολύ ξύλο. Οπότε 65, ο Προμηθέας θα πάει τελικό. Δύο ώρα και Κυριακή. Με την ΑΕΚ λογικά. Το πρώτο. Ποια είναι η οματοπαιδεία. Διαγρότερο παιδί. Ο Φίλιππ έκλεισε τον ΠΑΟΚ 8. Θα μπορούσαμε σήμερα λοιπόν να έχουμε ένα ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο Παλατάκι. Να μην έχει φύγει ο Αμερικανός παίκτης. Να μην έχει πέσει σπίτι δηλαδή και θα έχει μπροστά του τον ημιτελικό του κυπέλου. Όλα τα έχει σου. Ένα γεμάτο γήπεδο. Ο ημιτελικός σου έλειπε. Έτσι, ένα γεμάτο γήπεδο. Δεν ξέρω αν θα παίρνει από ένα γεμάτο γήπεδο. Αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φάει 90 πόντους από τον Διαγρότερο Πηδέων. Να έχει φάει 21 πόντους από τον Λιακόπουλο. Και διάφορα άλλα τέτοια παιδιά. 5 τρίποντα από τον Βαγγέλη τον Καράμπουλα. Έχασε εκείνο το παιχνίδι. Σήμερα θα είμαστε Παλατάκι, 8 η ώρα, φίλε. Ο κόσμος μέσα, μια χαρά. Πώς αυτή η ομάδα έκανε ό,τι έκανε φέτος στην Ευρώπη, άσχετα που αποκλείστηκε. Άμα πες χωρίς πίεση. Ναι, υπάρχει απάντηση. Η μία είναι αυτή, η άλλη το κίνητρο της Ευρώπης. Okay. Όχι, δεν υπάρχει κίνητρο για μένα στην Ευρώπη. Είναι ότι παίζει χωρίς πίεση. Φαίνεται ο Αμερικανός, ο ξένος Γαλλικό, λέει φαίνομαι στην Ευρώπη. Νίκο, μην λες εσύ αυτή την καμαρωτή την παπαριά που λένε όλοι. Δηλαδή, ζούμε στο 2020. Πατάς το κινητό σου την ίδια στιγμή και έχεις live στατιστικά. Μπορεί να βλέπει live βίντεο την ίδια ώρα του τι κάνει ο παίκτη. Και εσύ παίζει στην Ευρώπη και φαίνεται. Πρόσεξε με λίγο. Πάρε το στάδιο από τόση δεκάδα τώρα. Σε παρακαλώ. Θα στο δέσω διαφορετικά. Μου δείξε μένα με το χέρι. Σε παρακαλώ τώρα. Μου δείξε μένα με το χέρι. Άσε με μπορεί τώρα. Σε παρακαλώ. Είναι πάρα παράδειγμα δικιά μα δουλειά. Φαίνεται στην Ευρώπη. Πρόσεξε με λίγο, ρε. Είναι άλλο να περιγράφουμε εγώ και εσύ. Ρε, άιντε που θα μου κάνει και ήχου. Άλλο να περιγράψει ένα μάτι στην Ελλάδα και άλλο να περιγράψει ένα ευρωπαϊκό, ρε φιλε. Έχει διαφορά. Άρτε να μα περιγράψει το μα στην Ελλάδα τώρα και μετά που θα περιγράψει το Ισπανικό αύριο, να τον ακούσουμε από εκεί να μα πει ότι του αρέσει πιο πολύ. Μου θυμίζει τον Μπέζο. Πόσο είναι τα λουδιά του, πάρτε πίσω. Πάρτε να μα πει τώρα για το ελληνικό και αύριο θα τον ακούσουμε στο. Δεν ξέρω τι έχει κάπου στα κοντά, έχει. Copa del Rey τέλο πάντων. 67-59. Κέρδισε. Πω, από ξεφτύλα. Λοιπόν, τέλο, ο Προμηθέας είναι στο τελικό. Κρατάμε το ότι η Λαμία προηγείται 0-1 στο Γεώργιο Καραϊσκάκη του Ολυμπιακού. Τον έχουμε το φίλο και συνάδελφο. Ναι, ναι. Τι δώρο είναι αυτό, Παναγίτσα μου. Δώρο είναι αυτό. Μου. Μεγάλες στιγμές. Χριστούλη μου, τι είναι αυτό που ζούμε. Πώς είστε, κύριε, πώς είστε, Νικόλα. Καλά, Γρηγόρη. Never been better. Δεν υπάρχει αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Πάντα καλά. Ξέρετε πόσο αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, δεν έχουμε μπει ακόμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είμαστε καθοδόν. Προσπαθούμε έτσι να το προσεγγίσουμε, ευτυχώς δεν έχει πάρα πολύ κίνηση ακόμα, αλλά δεν είμαστε και πάρα πολύ μακριά. Ναι. Έχουμε μια εικόνα από την ενδεκάδα που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ και περιμένουμε και αυτή του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το αναμέναμε, δεν είναι κάτι περίεργο. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε ασχοληθεί και πόσο έχετε ασχοληθεί με το παιχνίδι, λίγα αλλά πράγματα, από αλλά τη στιγμή που... Η ενδεκάδα είναι normal. Από τη στιγμή που ο Μάτος επιλέχθηκε για λόγους τακτικής σε μια απόφαση η οποία... Νομίζω για μένα έχει αρκετό ρίσκο από τον Φερέιρα, αλλά είναι δική του και το παίρνει εκείνος το ρίσκο. Είναι λογικό και επόμενο Βιερίνια να ήταν αυτός που θα καλύψει το δεξιά άκρο της άμυνας, γιατί ο Ροντρίγκο καλός ή κακός μέσα στη φετινή χρονιά δεν έχει πάρει τα παιχνίδια και τις ευκαιρίες προκειμένου να αποδείξει ότι όταν λείπει ο Μάτος μπορεί να καλύψει το δεξιά άκρο της άμυνας, παρότι ο ποδοσφαιριστής είναι αρκετά καλός, αλλά για την ώρα και ο προπονητής που τον βλέπει καθημερινά στην προπόνηση και εμείς στα λιγοστά μάτια τον έχουμε δει. Δίνει τη σιγουριά και τη βεβαιότητα ότι μπορεί να ξεκινήσει ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων όπως το σημερινό. Τώρα από εκεί και πέρα στην επίθεση, διαχείριση έγινε κόντρα στον Όφη, μοιράστηκαν αγωνιστικά λεπτά. Ο Σφιντέρσκι είναι στην επίθεση, αυτός είναι ο βασικός για τον Φερέιρα και αυτό δεν αλλάζει, όσα γκολ και αν έχει σκοράρει ο Ακπομ την Κυριακή, και παρότι ήταν και πολύ καλός. Στην θέση του Πέλκα να ευχηθούμε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην έχει κάποια ιδιαίτερη ενόχληση, γιατί όντως ήταν πολύ πιθανό να είναι και εκτός αποστολής και την τελευταία κυριολεκτικά ημέρα έδειξε ότι είναι 100% καλά και είναι διαθέσιμος για τον προπονητή του. Επίσης νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ περιμένει και ένα καλό παιχνίδι και ένα έτσι ουσιαστικό παιχνίδι μετά από αρκετό καιρό και από τον Μπίσεσβαρ, γιατί και αυτός δεν έχει έτσι καταφέρει τον τελευταίο καιρό να βρει ρυθμό και να δείξει την αγωνιστική του ποιότητα. Μαωρίσιο Μίσιτς στη μεσαία γραμμή, αυτή είναι η ποιοτικότερη, μπορεί να μην έχουν συνεργαστεί πολύ ακόμα, να μην έχουν δέσει 100%, αλλά και αυτή η επιλογή του προπονητή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό λογική. Και θα δούμε το πώς θα πάει η αναμέτρηση. Νομίζω ότι
Από τη μία έχουμε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος όντως έχει ένα καθαρό προβάδισμα. Από την άλλη, επειδή διανύει ένα κάποιες εβδομάδες, τις οποίες, ας μην κρυβόμαστε, πρέπει να διαχειριστεί ένα αγωνιστικό πρόβλημα που έχει, δεν είναι καθόλου περίεργο αν ο ΠΑΟΚ δεν μπει σοβαρός, αποφασισμένος, και αν τύχει και προηγηθεί και ο Παναθηναϊκός, να μην δυσκολεύσουν τα πράγματα. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει η ομάδα να μπει με τον τρόπο με τον οποίο μπήκε στο παιχνίδι της Τούμπας, εκεί όπου από τα πρώτα λεπτά έβλεπες ότι οι παίκτες έχουν καταλάβει το ότι αυτό που έγινε το προηγούμενο διάστημα ήταν λάθος, και ότι κόντρα σε μια ομάδα που έχει για δικό τους λόγο και κίνητρα και θέληση, και θα πρέπει να τρέξουν και θα διεκδικήσουν και να πάνε πρώτες στις μονομαχίες. Αυτά είναι και τα στοιχεία του ντέρμπι, έτσι, δεν νομίζω ότι διαφωνείτε. Όχι, και σου λέω, όσον αφορά τώρα την δεκάδα, δεν υπάρχει κάποια έκπληξη με βάση αυτούς που είναι διαθέσιμοι. Το rotation που μπορεί να έγινε με τον Όφη. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Διαφορετικό παιχνίδι από ότι το πρώτο. Ναι, πολύ. Να αναφέρουμε λίγο εντάξει την δεκάδα, γιατί μπορεί κάποιος που δεν έχει δυνατότητα να μπει στο ίντερνετ να μας ακούει και να μην είναι σίγουρος για όλες τις θέσεις. Ο Πασχαλάκης είναι κάτω από τα δοκάρια, στο δεξί έχω τσάμιος είναι ο Βιερίνια, στο αριστερό είναι ο Γιαννούλης. Ο Βαρέλα με τον Νίκας είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Μαωρίσιο με τον Μίσιτς οι δύο κεντρικοί μέση. Δεξιά αγωνίζεται ο Λιμνιός. Αριστερά είναι ο Πέλκας. Και ο Μπίσσαρ, με συγχωρείτε, και ο Πέλκας έχει αυτόν τον πιο ελεύθερο ρόλο με τον Σφιντέρσκι. Βέβαια, το πού θα αγωνίζεται ο Πέλκας και το αν θα μπορεί να τον ντουμπλάρει και ο Μπίσσαρ και να αλλάζουν στα αριστερά με αυτή τη θέση του επιτελικού, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Έχεις δίκιο να λες ότι είναι διαφορετικό παιχνίδι, γιατί είναι παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ από τη μία πρέπει να διαχειριστεί ένα υπέρ του σκορ, από την άλλη δεν θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι έχει κανένα... Όχι ότι δεν είναι σοβαρό το προβάδισμα, εννοείται ότι είναι σοβαρό. Απλά δεν θα πρέπει να μείνει σε αυτό το προβάδισμα που έχει. Το ΆΚΑ δεν είναι έδρα, αλλά για τα δεδομένα της φετινής χρονιάς και των τελευταίων χρόνων, το ότι θα έχει πάνω από 20.000 κόσμο σίγουρα επηρεάζει τους παίκτες του Παναθηναϊκού θετικά, και σίγουρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα τους γηπεδούχους. Από την άλλη, τώρα για να πάμε και στα νέα λίγο του Παναθηναϊκού, περιμένοντας και την ενδεκάδα, άμα την τύχει και την δείτε κι εσείς και βγει, έχει βγει, ενημερώστε με για να κάνουμε και κουβέντα. Είναι λοιπόν βασικό το κενό που έχει ο Παναθηναϊκός με τον Ισούα στα αριστερά. Δηλαδή εκεί νομίζω ότι θα ξεκινήσει ο Χατζηθεοδωρίδης. Ο Παναθηναϊκός έχει Διούδη, οκ. Okay. Χατζηθεοδωρίδης, Σέγκεφελτ, Πούγκουρα, Γιώχανσον. Εντάξει, νορμάλη αλλαγή που υπάρχει εκεί. Okay. Ναι, ο Χατζηθεοδωρίδης είναι στα αριστερά. Ο Πούγκουρας και ο Σέγκεφελτ είναι η δύο κεντρική αμυντική, και δεξί μπακ είναι ο Γιώχανσον. Σωστά. Ο Δόνης με το Κουρμπέλι. Χατζηγιοβάνι, Ζαχίδη, Νάγκη και ο Μακέντα. Ωραία. Ο Ζαχίδη έχει το ρόλο επιτελικού. Ο Νάγκη και ο Χατζηγιοβάνης είναι στις πλευρές, θα αλλάζουν δεξιά, θα ξεκινήσει ο Χατζηγιοβάνης. Αν είχε και τον Ινσούα, νομίζω θα είχε ήγει ακριβώς ενδεκάδα με Τούμπα, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και γενικά φαίνεται ότι και οι δύο προπονητές στην παρούσα φάση τη σεζόν, με βάση και τους, ο ένας με το πιο φτωχό ρόστερ που έχει και την μικρότερη πληθώρα επιλογών, ο άλλος με τα αγωνιστικά προβλήματα λόγω απουσιών και τραυματισμών, ότι δεν έχουν πολλά να ξέρουν ένας από τον άλλο. Έχει δώσει ένα offside στη Λαμία ο Ουρακοτάγκο, αλλά δεν έβγαινε, εντάξει, όχι. Είχε γυρίσει άμυνα, αλλά ήταν ο Καραμάνος καμιά δύο μέτρα πιο πίσω από τον αμυντικό του Ολυμπιακού. Έχουμε να δούμε δεύτερο μήνυμα τώρα στο Καρισκάκι. Εντυπωσιακό. Ναι. Μιλώντας και λίγο για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει σε μια διαδικασία να ψάξει πολύ το γρήγορο γκολ για να παίξει και λίγο με την έδρα του και την παρουσία του κόσμου του. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα προσπαθήσει να πιέσει τον ΠΑΟΚ ψηλά. Υπάρχει αυτό το παιχνίδι που για τον Παναθηναϊκό είναι οδηγός, το παιχνίδι του πρωταθλήματος, εκεί όπου οι παγίδες που έγιναν στο πρόβλημα που έχει ο ΠΑΟΚ στο κέντρο της άμυνας, με το ότι ο Βαρέλα αγωνίζεται σε μια πλευρά στα αριστερά που δεν τον βολεύει, δεν έχει την χημεία που είχε με τον Κρέσπο ή στα άλλα δίδυμα με τον Νίγκανσον, και επίσης εκείνο το παιχνίδι του πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ είχε το πρόβλημα με τον Εσίτη, γιατί αν η παγίδα δεν έπιανε στο Βαρέλα, γινόταν στον Εσίτη και κλέβανε εύκολα την μπάλα σε εκείνη την πλευρά, στην αριστερή της άμυνας του ΠΑΟΚ, και έβγαιναν στην επίθεση. Γρηγόρη μου, με το που έβγαλε την ενδεκάδα ο ΠΑΟΚ, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να κοιτάξω να παίζει ο Εσίτη. Και είχα μια ανακούφιση όταν ότι δεν είναι στην ενδεκάδα, να ξέρεις. Νομίζω και εσύ και πολλοίς κόσμος. Πάντως, σε εκείνο το παιχνίδι δεν χρειάζεται να είσαι ούτε ειδικός του ποδοσφαίρου, ούτε να κάνεις τη δική μας τη δουλειά, που καλός ή κακός ασχολούμαστε λίγο παραπάνω, για να δεις το ότι ο Παναθηναϊκός έφτιαξε πάρα πολλές φάσεις από τα πολλά λάθη του ΠΑΟΚ.
Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει καρπώθει και την πίεσή του και το διάβασμα που έχει κάνει ο προπονητής στο παιχνίδι. Εντάξει, θα το δούμε το παιχνίδι και στην πορεία. Νομίζω ότι έτσι για μια πρώτη εικόνα, αφού αναφέραμε και τις δεκάδες των δύο ομάδων, σας κάνω λίγο μία πάση το μικρόφωνο. Βεβαίως. Θα μιλήσουμε και μετά για τα αγώνες. Εδώ είμαστε. Ναι, εδώ και, θα είμαστε. Ωραία. Πείτε μου λίγο, κάντε μου λίγο αυτό το δώρο. Παρακαλώ. Θα είμαστε παρέα σε όλη τη διάρκεια της μεταδοσής. Όχι, όχι, φίλε, εντάξει. Όχι, δηλαδή, όχι. Παπαδόπουλε, που έχεις να πας, Παπαδόπουλε, τι έγινε. Θες να μείνω εδώ, φιλαράκι μου, τι έγινε. Τι έχει καλύτερο να κάνεις, φίλε, δηλαδή. Τι έχει καλύτερο να κάνεις. Να το πω και διαφορετικά, γιατί μεταξύ μας μπορούμε να κάνουμε και χαβαλέ και μιλάμε μεταξύ μας. Ναι. Στο καλό σενάριο, ωραία, θα μπορεί να παρηγυρίσει και πρόκληση. Μέχρι εκεί. Υπάρχει ακόμα και αυτό. Δηλαδή και δεν θες να μείνεις. Με τον πάω και να πάω κάτι. Το μόνο καλύτερο που θα είχα να κάνω. Θα ήταν να ακούσω Γρηγόρη Ατρίδη Copa del Rey στο Open, φιλέ. Εντάξει, έτσι. Παιδιά, τι? Στην δεύτερη σειρά επιτελικών, αυτά μην βιάζεστε, έτσι. Λοιπόν, κλείνω. Αρχές Μαρτίου. Οι υπόλοιποι συντονιστείτε, γιατί είναι και τα δικά μας τα παιδιά. Λοιπόν, σας κλείνω και φιλάμε σε λίγο. Να είσαι καλά, Γρηγόρη. Ωραία. Λοιπόν, πήραμε 10 από ΠΑΟΚ, πήραμε 10 Παναθηναϊκού. Λίγο ένα πρώτο κλίμα εκεί από το γήπεδο. Ή τέλος πάντων κοντά στο γήπεδο. Οκ. 51 λεπτά αγώνα Νίκο Παπαδόπουλο στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Έχουμε διάλειμμα. Φύγε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ο Καχρημάν βγάζει και τα out στο Καραϊσκάκης. 0-1 παραμένει ο Ολυμπιακός Λαμία. Ξεκινήθηκε η πολιορκία της εστίας Λαμίας. Κρατάνε τα παλικάρια. Εν τω μεταξύ, τρομερό. Στο 57 και ένα φάουλ έκανε ακόμα. Τρομερό γυριστό 35χρονου Βαλμπουενά. Του Βαλμπί. Μέσα την περιοχή. Πεχτάρα που είναι, ρε φίλε. Και το βγάζει ο Καχρημάν, πέσει στη δεξιά του γωνία. Ήθελε Βαλμπουενά. Σε χάλα γενικό, ε. Καλός παίκτης είναι, ρε φίλε. Ναι. Και φαινόταν εξ αρχής ότι θα τον βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Και δεν ήρθε για να κολλήσει τα τελευταία. Ναι. Είναι σε καλή κατάσταση. Και πάει τα όλα το. Να μην πω τι, εντάξει, τουλάχιστον να έχουν αρχίσει οι Λαμιώτες, τι παίρνουν χαμπάρι, πέφτουν συχνά κάτω. Εντάξει, βέβαια το χτύπησε, αλλά έκανε φάουλ. Θα αρχίσουν τα welcome σε. Έχει πολύ καλά χτυπήματα της μπάλας Βαλμπουένα, φίλε. Δηλαδή. Τη χαϊδεύει. Ναι, και οι σέντρες του, οι τελικές του ενέργειες γενικά είναι πολύ καλές. Και βγαίνει πολύ στον κόλμα με το κεφάλι παρότι είναι ένα 50. Στα τελευταία πλάνα του Πέτρο Μαρτίνο, ω προπονητή του Ολυμπιακού, αν συνεχιστεί. Λες, ε. ναι, νομίζω. Δηλαδή, πρέπει, δηλαδή, welcome Τάκη Λεμονή, θα αρχίσουμε να βλέπουμε μετά τη Σέντια. Αν μείνει το. Μετά τη Σέντια. Νέο στο Γιγάντον, η Λαμία. Νέο φωστήρα. Τη Λαμία. Ναι. Τη Λαμία. Μάλιστα. 2-3-10-2-7 και 3 οχτάρια, ανοιχτέ οι γραμμέ, μέχρι και τι 7.30 που θα πάμε παρέα εδώ πέρα μέσα τη συχνότητα του Λίμπερο 107,4. Νίκο Μοσχοβίτη, Νίκο Μαδόπουλο, τα μικρόφωνα. Άκης Μάτζιος με αγωνία παρακολουθεί το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Εδώ ξαναβλέπουμε τον γκολ της Λαμίας. Δείξει ρηπλέ για το διάστημα σε λίγο. Μήπως και, άμα τα ξαναδούμε, μήπως. Τι και κοσμοτέ το Ολυμπιακό κάτι... είναι, τι έγινε. Όλοι το Ολυμπιακό είναι πια. Καθόλου. Α, είπα και. Καθόλου. Ποιος είναι αυτό. Απλά επειδή η φάση είναι τον γκολ του αγώνα, το έχουμε δει πολλές φορές, αυτό λέω. Καχρημάν, πόσο ο Καχρημάν, τι είναι, 50 χρονών. Είναι ο Καχρημάν, όντως. Σαν Τούρκος είναι ο Καχρημάν, όχι. Το φυσικό του είναι νομίζω το ίδιο. Είναι Κούρδος. Είσαι βλάκας. Δηλαδή. Είσαι βλάκας. Είσαι βλάκας. Δεν σου αξίζει να σου βάλω ένα Γιώργη τώρα. Στο χάπι. Βρήκαμε τον Νίκο τραγούδι που θα πούμε την Παρασκευή. Ανάλογα με το αποτέλεσμα. Θα το ακούσει την Παρασκευή. Ανάλογα με το αποτέλεσμα. Θέλει να μην μπορεί δηλαδή, να συνεχίσει να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα. Γεια σου, Παρασκευή. Μπορεί και να το φάει, πάλι περνάει. Μέχρι στιγμή ο Ολυμπιακός δεν πείθει ότι μπορεί να βάλει ένα γκολ. Θα βάλει μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Ελαραμπή πριν. Μια κεφαλιά από κόρνερ, νομίζω ήταν. Που πήγε πολύ. Ήταν μαλλί δηλαδή αυτή η φάση. Πριν του Βαλμπουενά ήταν ωραίο τελείωμα. Οκ, την έβγαλε ο τερματοφύλακα. Αλλά του Ελαραμπή ήταν μαλλί. Και τώρα το έβαλε. Μπορεί να είναι ο Ελαραμπή. Ε, η ίδια φάση με πριν. Όχι. Ποιο είναι αυτό, νομίζω είναι ο στόπερ. Ο Χασάν. Και δεν είναι στο περνό. Χασάν. Αχμέτ Χασάν. Πάμε Χασάν. Πάμε Χασάν. Μια χαρά ο Χασάν. Τα κολλάει. Στο 60. Σχεδόν διαφάση με τη φάση που έχασε ο Ελαραμπή πριν. Καχρημάν. Σχεδόν διαφάση με τον Ελαραμπή πριν. Λίγο πιο πίσω ο Ελαραμπή. Τώρα ο Χασάν με κεφαλιά κάνει το 1-1 πρώτο δοκάρι. Πολύ δυνατό στημένε μπάλε που άφηνε ο Ολυμπιακό στην αλήθεια. Όπω και τον κάνουμε. Πέρυσι ο Καχρημάν ήταν στην Ηρακλή. Σοβαρά. Ναι. Ο 18 τη Λαμία λίγο και το πρώτο δοκάρι κοιμήθηκε η αλήθεια. Αλλά συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε. Τον πήρε μέσα η μπάλα. Ένα ακόμα θέλει ο Ολυμπιακός. Πάμε Χασάν. Και τώρα κάνει ένα δύο Λαμία, φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε. Εγώ τώρα προσωπικά, άμα ήμουν παίχτης Λαμίας, σε οποιαδήποτε παρεμικρή φάση θα ήμουν κάτω. Κάτω πεσμένος. Καθυστέρηση, κοντρακαθυστέρηση, καθυστέρηση, κοντρακαθυστέρηση. Θα φτάσουμε εκεί 85. Ναι, το πάρουμε. Πολύ νωρίς το φάγε. Πολύ νωρίς. Ε, καλά. Εντάξει. Έχει ακόμα μισή ώρα τώρα. Τα ξαναμενόμενα. Ο Ολυμπιακός μπήκε και αρχίζει πιέζοντας πολύ από. Αποστημένες μπάλες κυρίως, αλλά με πολλή πίεση από την αρχή του δεύτερου μηχρόνου, αναμενόμενο γι' αυτό.
Τι λένε τώρα σε τι. Δεύτερη κίτρινη έβγα τον αλήθεια. Σε ποιον. Απίστευτο φίλε. Το Ρόμανιτς. Φίλε απίστευτο. Φίλε απίστευτο φίλε. Καλά ηρέμησε εσύ. Περίμενε να δούμε. Ωραία, θα περάσει ο Ολυμπιακός. Λαζάρ Ρόμανιτς. Θα περάσει ο Ολυμπιακός. Ισοφάρισε το 60, θα βάλει και δεύτερο βρε. Μην ξεφτιλίζεσαι, βρε. Λαζάρ Ρόμανιτς. Αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη. Με 10 Ελαμία μέχρι τώρα. Μην ξεφτιλίζεσαι, βρε. Μην ξεφτιλίζεσαι, βρε. Η κόκκινη. Για θέατρο. Για θέατρο τον, τον έκανε. Ναι. Μην ξεφτιλίζεσαι, βρε. Μην ξεφτιλίζεσαι. Δεύτερη κίτρινη για θέατρο στο Ρόμανιτς. Μάλιστα. Ήτανε θέατρο Νίκο. Πώς την είδες τη φάση. Σαν σηκώθηκε λίγο κάτι τάπες εκεί πέρα, ε. Οπα. Κάτσε πέρα, μπορεί να περάσει, φίλε. Δεν ξέρεις. Τώρα Λαμία δεν βγαίνει την περιοχή της. Περίμενε. Τον βρίσκει νομίζω και η Γέρμα με το δεξί του πόδι. Το βρίσκει. Εγώ έτσι νομίζω ότι τον βρίσκει. Ναι. Δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Ναι. Τρομερά πράγματα. Και ο παλικάρης φελίζει εκεί πέρα. Η φάση είναι γνωστή, μπορεί. Ποιος είναι αυτός. Δεν θυμάμαι τους ορισμούς τώρα. Η φάτσα του αυτού είναι γνωστή. Είναι ο Κουτσιάφτης. Αριστομένης. Ναι. Μάλιστα. Στο ΆΚΑ είναι ξένος. Νομίζω πως ναι. Μάλιστα. Νομίζω πως ναι. Κουτσιάφτης. Κουτσιάφτης, μάλιστα. Τι? Αλητία. Λογικά. Ποιος Ολυμπιακός. Καλά, κάτω εδώ. Τα χρημάνε του. Καλά. Τώρα θα καθίσει εκεί πέρα πίσω Λαμία. Σου μπάρμπα αυτό. 63 λοιπόν 1-1 στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Λαμία. Τι υποβολή για το παίκτη τη Λαμία. Με 10 η Λαμία μετά από αυτή την περίεργη υποβολή του Ρόμανιτς. Είναι η αλήθεια. Η 7 έχει λάβει, εντάξει, οκ. Το υπόλοιπο γήπεδο δεν υπάρχει θέμα από ό,τι βλέπω. Μάλιστα. Να δούμε. Κρατάει η Λαμία όσο μπορεί. Τι κρατάει, φίλε. Το έφαγε στο 60-61, τη έβγαλε τον παίκτη. Περνάει αυτή τη στιγμή, εντάξει. Κάτσε. Φέγανε ένα δεύτερο Ολυμπιακό. Περίμενε. Αν και η διαιτησία μέχρι στιγμή. Πώς έχει φυλάξει ο Ζήκος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Γιατί οι διαιτητές παίζουν τόσο. Ναι. Μένει. Εντελώς τυχαίο φίλο το άξιο ο Ζήκος. Σμένει. Μετά το ποδόσφαιρο, διάφοροι ποδοσφαιριστές έχουν ασχοληθεί, έχουν πάει αλλού, ξέρω εγώ, έχουν δουλέψει, κάνει ράνε. Μα ο άξιο ο Ζήκος δεν έχει κάνει τίποτα. Μόνο ατζέντη νομίζω ήταν σε κάποια φάση. Έχει γίνει. Δεν, όχι, ήταν και σε Ακαδημία Σάγκφιλ. Α, okay. Υπεύθυνο, αν δεν κάνω λάθο. Και νομίζω αποχώρησε στη συνέχεια. Έχει φάουλ. Φάουλ. Έχει ασχοληθεί. Μάλιστα. Φάουλ για τον Ολυμπιακό λοιπόν. Μεταξύ κέντρο και μεγάλη περιοχή του Καχρημάν. Τι να κάνει ο Κουτσιάφτης, τι να κάνει. Ματιέ Βαλμπουένα είναι πιο κοντός από μένα. Είναι νομίζω. Ναι, ρε. Είναι σίγουρα τον ρίχνει κιόλα. Όχι τώρα ψέματα. Τον ρίχνει. Τον κάνω τέτοιο στο μονό του. Κοιτάω κάτω και το λέω βλακάκο. Βλακάκο. Περνάει το φάλαν εκμετάλλευτο, Καχρημάν, ένα βολέι. Ού, ρε, πετάει μπροστά για να δούμε. Κάτσε βολέι, ρε. Κράτα και την μπάλα, βρε, για βολέι είσαι τώρα, βρε. Κράτα τη, ρε, την μπάλα εκεί πέρα να φας κανένα λεπτό. Μεταγραφή, γεια σου, Χρήστο. Μεταγραφή ουσία ο Χασάν στον Ολυμπιακό, θα λέγαμε. Πάμε, Χασάν. Σκόνδρα μπαίνει μέσα και σασί. Σασί, πώς προφέρεται. Νομίζω σασί. Το σασί. Το σασί. Του πήρε το σασί. Νίκο. Ρε, τι γίνεται. 65 λεπτό με αγωνία, φίλε. Όλο το ενδιαφέρον είναι εδώ, φίλε. Όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα εκεί πέρα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι στραμμένη. Βγαίνει ένα παιδί με τατουάζο. Τυρώνε είναι. Καλό παίκτη. Τυρώνε. Καλό παίκτη αυτό. Τώρα δεν τον πήραν αυτόν. Φέτο, ναι. Καλό. Όχι, εννοώ τώρα τον Ιανουάριο. Ή καλά. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Τυρώνε Ντελπίνο. Ντελπίνο. Γιάννη Κόνδρα. Ντελπίνο. Παοκτσάκι μπαίνει μέσα. Να κρατήσει άμυνα. Να, εκεί πίσω, εκεί πίσω δεξιά να κρατήσουμε εκεί πέρα. Καραμάνο. Το 11, ο Καραμάνο. Καραμάνο. Καραμάνο βγαίνει. Ο Ισμαήλ Σασί μπαίνει με κακό μαλλί. Είναι η αλήθεια από ό,τι βλέπω. Mm-hmm. Δεν χαμόγελα και τα λοιπά. Ωραία, 65. 1-1 κρατάει Λαμία. 2-3, 10, 27 και 38. Δεν ακόμα πρέπει να καλείτε. Ακόμα ένα επικείμενο για τη σφαγή τη Λαμία. Γιατί πρέπει να είστε αφοσιωμένοι στο. Ω, καλά. Η φάση στην οποία ζήτησε πέντε Ολυμπιακό. Όχι, αυτό είναι πιο πίσω. Στο πρώτο ημίχρονο. Τρομερά πράγματα. Νίκο μου. Έφυγε η αποστολή του Άρεο για την Αθήνα, φίλε. Πήγε κόσμο στο αεροδρόμιο. Νίκο, σου μιλάω. Έλα. Πήγε κόσμο στο αεροδρόμιο για να ξεπροβοδίσει την αποστολή. Πήγε, ναι. Ναι. Είχε μια 200 άτομα. Ντόπε ψυχολογικέ στην ομάδα και τέτοια. Καλά είναι αυτά, ωραία είναι. Πιάνουν. Είναι η αλήθεια. Του το κάνανε πριν ετοιμάζουμε τον Μπάουκ, μπήκανε μέσα, δαγκώνανε. Του είπε κανένα ότι. Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε. Ωραία. Μην είμαστε πάλι εδώ αύριο. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Εντάξει, καλά είναι αυτά, ωραία είναι. Εντάξει.
να το νιώσουν και λίγο παραπάνω τι παίζεται αύριο. Πιστεύεις, Νίκο, ότι αύριο οι πιθανότητες είναι 50-50? Όχι. Είναι παραπάνω για τον Άρη, φίλε, θεωρείς? Θεωρώ ότι είναι 70-30 υπέρ του Άρη. Α, τόσο πολύ λες. Ναι. Εντάξει. Νομίζω ότι έχει αφήσει την εμπάθειά σου με τον πρώτο προπονητή να. Δεν έχει να. Πρόσεξε με λίγο τώρα, να σου πω κάτι σοβαρά και πέρα την πλάκα. Με τον Παντελή δεν έχω καμία εμπάθεια. Κριτική είναι πάντα που γίνεται. Δεν μου έχει κάνει κάτι, δεν μου έχει βρει στη μάνα μου. Ναι. Είναι κριτική πάνω σε αυτό μανούλα το πλέον. Δηλαδή, τη μανούλα μου, δηλαδή τώρα τι βρίσκουν. Ναι. Παιδιά δεν παίρνουν και βρίσκουν τη μανούλα μου. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. 30-70. Όχι, τρέπλα ο Ντέτζορ. Ω, μόνο, μόνο. Δεν φέρνει μπαλά. Στο χώρο Λαμία, για να δούμε. Στο 67. Ποιο είναι το παλικάρι με το 7, Βασιλόγιαννη έχει κάνει. Κράτα εκεί στη γωνία, μπράβο, ωραία. Κρατάει, μια χαρά, ωραία, μια χαρά πίσω το παλικάρι. Βάντερσον. Αλλαγή, Βάντερσον και πάλι. Παίρνω, δίνω, φεύγω. Φάουλ, το έδωσε ο Κουσιάφτη. Μια χαρά. Το έλα, Λαμιάρα. Έδωσε και λίγο πυρετό στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει. Άντε, αυτή τη φάση πάρε το 67 είμαστε ακόμα. Πάρε λίγο πυρετούλι. Τι ήθελα να πω. Το πάω λόγω κινήτρου και λόγω διαφορά ποιότητα. Το 30-70 περ του Άρη. Γιατί ο Ατρόμητος δεν έχει κίνητρο, δεν κατάλαβα. Τι θέλει να αποκλειστεί. Δεν σου πω, δεν έχει το ίδιο κίνητρο με τον Άρη. Γιατί? Μεγαλύτερο είναι του Άρη. Γιατί ο Άρης δεν ήθελε να το πάρει. Ποιο ρε? Αυτό! Αυτό, ίσως για να το. Θέλει να το πάρει. Γιατί κατάλαβα το λες με ένα τέτοιο τρόπο, σιγά δηλαδή. Μάλιστα. Ο ένας μπορεί να μην είναι εκτός τώρα. Βλέπουμε. Όχι, επειδή είναι συνδυσμένος ο Νίκο, θέλει να πάρει το Μαστραπά. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν δεν το πάρει, θα είναι αποτυχημένη χρονιά. Για μένα, σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Αφού, πρόσεξε. Όταν έχει βγει άνθρωπος ομάδας και έχει δηλώσει ότι πάμε για το κύπελο, άμα δεν πετύχεις, τι είναι? Έρχομαι και σε ρωτάω εγώ. Δεν είναι αποτυχία σε ένα στόχο που έχει θέσει? Έχει τεθεί από επίσημα χείλη Νίκο. Από επίσημα χείλη Νίκο Μασκοπίτη. Από τον Άγγελο Χαριστέ έχει τεθεί σε αυτό. Και από τον Καρπίδη. Μάλιστα. Και πρόσεξε. Ένα, οι συγκυρίες είναι σε αυτή τη διοργάνωση. Επειδή... ένα κακό παιχνίδι μπορεί να το πληρώσει και τέτοια. Επειδή. Καλά, οκ. Okay. Είναι... έτοιμα είναι αυτά. Να ξέρεις, δεν έχουμε θέμα. Πρόσεξε. Με έκοψε τώρα το τέτοιο τον ρημό, κάτι θέλω να πω. Έλα πάμε. Κόλλησα τώρα. Νίκο, πήγα να το πω και μου το έκοψε. Με έβαλε. Πήγε να πει εκεί πέρα για το Παντελίδη, ότι είναι μυρωδιά νύχτα και τέτοια. Όχι, μυρωδιά και νύχτα δεν είναι. Πιο καλά για το καφενείο είναι και τέτοια. Ναι, για πες. Το καφέ, μάλλον, συγγνώμη. Το καφέ, θα ψάξει ένα τρελή Παντελή. Τι ήθελα να πω τώρα και με έκοψε για το. Άρε Νίκο, γιατί με αποσυντώνησε τώρα. Πιάσανε φέτος πόσα μέτρο εσύ Παντελίβη τώρα και τελείωνε. Όχι, εντάξει. Θα είναι πάντως για τον Άρη σε έντρα τον Ολυμπιακό. Αν δεν περάσει, θα είναι αποτυχία σίγουρα. Πρόσεξε, το θυμήθηκα τώρα. Αύριο ο ψαγμένος κόσμος. Ο ψαγμένος, ναι. Εντάξει. Και αυτός που κοιτάει την ουσία του πράγματος. Που κοιτάει το δέντρο και όχι το, που κοιτάει το δάσο και όχι το δέντρο. Ναι, δεν σου λέω. Ναι. Μην τη στέλνει κόρνερ, εντάξει, να πει. Πλάγιο. Για πες. Δεν είναι μόνο. Απλά μια πρόκριση την οποία θες. Αλλά. Οι έμπειροι σκέφτονται ότι αύριο θέλουμε την ηρεμία της πρόκρισης. Όχι την πρόκριση θέλουμε τελικά. Γιατί κάτσε, βάλε με το μυαλό σου, που και ο Πάοκ έχει ζήσει αντίστοιχες αποτυχίες στο παρελθόν, τι θα γίνει αν ο Άρης αύριο αποκλειστεί. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Και τον Ατρόμητο κιόλας. Κάτσε λοιπόν και σκέψου, τι θα γίνει αν αύριο χτύπα ξύλο, ο Άρης αποκλειστεί. Φίλε, εδώ ξαναπεί για τον κύπελο. Είναι μια διοργάνωση, ρε παιδί μου, η οποία είναι. Απρόβλεπτη. Ναι, οκ. Okay. Ναι, δηλαδή τώρα πρόσεξε. Το πρώτο το παιχνίδι θα είναι, μπορούσε είναι να έχει ρουλέτα, βάλει ένα πέναλτι ο Γκάμα. Ναι. Έτσι, και να είσαι στο 1-0. Δηλαδή θα έχει ένα σημαντικό προβάδισμα. Ναι. Τώρα που έχασε ένα πέναλτι, έτσι, δηλαδή μια στιγμή. Ναι. Μπορεί να πας αύριο να φας ένα γκολ στο 10, να κάθεται ο Ατρόμητος πίσω 1-0-2. Καταλαβες. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι προφανώς η ομάδα μπορεί να το έχει στόχο και ο Άρης και όλοι, έτσι. Ο Ολυμπιακός, ναι. Ο Πάο και όλα αυτά. Αλλά. Είναι ρουλέτα. Είναι ρε παιδί μου. Ναι, είναι ρουλέτα λίγο. Κρίνεται σε κάποιες καταστάσεις που πολλές φορές μπορεί να μην τις ελέγχεις κιόλας. Κατάλαβες. Α, ο Γκάμα έχει βάλει 8 πέναλτι και αυτό στο κύπελο το έχασε. Πήγε στο δοκάρι μπάλα. Κατάλαβες. Για όλους αποκλεισμού. Τι να σου πω. Σου λέω πες ότι αύριο σου κάθεται ένα γκολ του Ατρόμητος το πρώτο ημίχρονο. 11 παίχτες πίσω από την μπάλα, άντε βάλε γκολ εσύ. Σκάσε. Κατάλαβες. Ναι. Αντίστοιχα μπορεί να βάλεις εσύ ένα γκολ από το ξεκίνημα. Να σου φύγει να ανοίξει το παιχνίδι και να περάσει. Αν ο Άρης βάλει γκολ πρώτο, έχει τελειώσει. Το θέμα. Γιατί από αυτό. Το έβγαλε. Το βγάζει ο Καχρημάς. Το έβγαλε. Ο Αϊθαλής. Ο Αϊθαλής Τζίτζι Μπουφόν τη Λαμία, ρε φίλε. Πω τετά τέτα. Ο 67χρονος θερματοφύλακας. Όντως μοιάζει. Νομίζω πήγε πάνω του. Το Χασάν δες τι έκανε, ρε φίλε. Το έβγαλε. Το έβγαλε. Τι γίνεται. Κρατάει η Λαμία. Ωρε Γιώργη, πω Καχρημάν, παιδιά. Έχει ντυθεί. Πώς λέγω. Σαράνοφ. Νομίζω το Κάρι πήγε. Σαράνοφ έχει ντυθεί. Νομίζω πήγε το Κάρι.
Πέρυσι. Όπω πάλι με στην περιοχή. Για να δούμε. Γκιγέρμε. Σεντρασού. Το τράγει πάνω. Όλο κόνερ. Πάει πάνω, ρε φίλε, από την άλλη πλευρά. Τι να κάνουμε, ελληνικό. Δεν μπορεί να λέξει. Πόσο είναι, 71. Έτο. Ο Χασάν, ωραία. Πάμε Χασάν. Ωραίο, ωραίο έτσι που έκανε. Ναι, ναι. Όντως, Ελαραμπή στην πλάτη της άμυνας. Πάνω την έστειλε, okay. Ναι, πάνω την έστειλε, okay. Ναι. Για το προηγούμενο νομίζω ότι ήταν δοκάρι και όχι να το βγάλει ο τερματάς. Εκτελεί ο Βαλμπουένα. Κάθε στιγμένο πιέζει πολύ. Ο Μάκλος πρώτο δοκάρι. Σε κάθε στιγμένη μπάλα. Κορυφώνει διαγωνία. Την πιέζει πολύ. 72 λεπτά στο Γιώργο Καρισκάκη. Βαλμπουένα και πάλι τα δεξιά. Γεμίζει με την περιοχή και φαλιά. Ωραίο, καρφωτό. Είναι αυτό που σου λέγα το Βαλμπουένα. Σισε. Βαλμπουένα, φίλε, τρομερά χτυπήματα στην μπάλα. Εδώ πάλι ήδη σέντρα έχει κάνει. Κορυφαία. Με γνωμόνιο, είναι ράστο. Έχει φοβερά αγγίγματα τη μπάλα. Παπέ, αφού συγκεκριμένο. 2-1 Ολυμπιακό, κάπου εδώ νομίζω. Δικαιότατα ότι... το κάνει το 2-1 με τη δίκαιη αποβολή τη Λαμία. Game over. Στο 61 με το 1-1, λες και δεν θα έβαζε δεύτερο γκολ Ολυμπιακό. Έπρεπε ο Κουτσιάφ να δώσει το κόκκινη κάρτα. Οκ. Okay. Ωραία κεφαλιά. Ακόμα πιο ωραία η σέντρα του Βαλμπουένα. Είναι εξαιρετική. Δηλαδή λέει ότι θα τη δώσω σε αυτόν και τη στέλνει εκεί. Σισε λοιπόν 2-1. Να δούμε κανένα replay λίγο. Νίκο. Τι offside λες? Δεν νομίζω. Όχι, όχι. Όχι. Ο Άνταμ Τζανετόπουλος που έχει αμολύσει τον Αετό και καλύπτει και δεν προλαβαίνει να πάει στην μπάλα. Πιασμένος είναι. Όχι ρε φίλε, έκανε λάθος. Okay. Ο Διέντα Τζανετόπουλος, ο 5 ήταν. Ναι, αυτός ήταν. Ο 5. Ο Τζανετόπουλος ήταν. Ο 5. Πολύ ωραία σέντα κάνει ο Αλίτης. Πολύ καλά χτυπήματα. Έκανε λάθος ρε φίλε, τι να κάνουμε. Ωραία φίλε. Τι ζήγισμα την κάνει την μπάλα και ρατάς. Πεχτάρα Βαλμπουένα. Δύο Ολυμπιακό. Αρχίζει να μην έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι ο Καραϊσκάκης. Εκτός αν βάλει Λαμία γκολ, βέβαια. Okay. Ναι, αν βάλει γκολ περνάει. Αλλά ναι. Πώς θα το βάλει τώρα με 10 παίχτες. Και αλλάζουν τα δεδομένα. Μια κόντρα είναι. Μη του κόβει, ρε. Α το να φύγει. Μη τον κόβει, ρε. Αλίτη. Τρομερά πράγματα. Είναι τον Παντελή. Σαν τρελή Παντελή. Λοιπόν. Τι ωραία. Αποχωρεί δηλαδή, κύριε Θωμαίδη. Τι ωραία είναι. 29. Ναι, σιγά σιγά. Έχω λοιπόν. Να και επεξή ο Καραϊσκάκη έχει πανηγυρίζει με τη Λαμία. Δηλαδή τρομερό, είσαι στο μυαλό. Κάτι μαγικό. Βάλαμε σε ένα κομψό διάλειμμα. Κομψό κανονικό θα βάλω. Βάλα κανονικό διάλειμμα. Γιατί ναι. Τώρα ξεκινάει το μάτς. Όχι, ρε φίλε, είναι σωστά. Θα βάλω κι εγώ ένα ακόμα μετά, ούτω ώστε να είμαι. Θα βάλει παρά 10 διάλειμμα. Να είμαι σωστή. Α, μπράβο. Πάνε, Νίκο, ευχαριστούμε πολύ, φίλε, να είσαι καλά. Η εκπομπή θα είναι μαζί ξανά την Παρασκευή. Διότι αύριο στις 7 υπάρχει επαναληπτικός Ατρόμητος Άρης. Θα είμαστε εδώ πέρα με Ζάχο Ντρούλινγκ για να τα... και Χρήστον Τσαλτίδη φυσικά από την Αθήνα για να πάμε παρέιτσα μαζί με το επαναληπτικό στο Περιστέρι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.